είχα βαλεντίνη. Στην περασμένη συνάντησή μας, θα τα πω τα καλησπέρα σας. Είχα βαλεντίνη στην προηγούμενη συνάντησή μας, ότι θα έχουμε τη χαρά σήμερα, κατά πρώτον ως ομιλητή μου τον κύριο Κοκαλάκη, ο οποίος είναι γνωστός. Καθηγητής Πανεπιστημίου, αλλά είμαι ορθόρμα διότι αρκετές φορές έχει παρουσιαστεί στο κέντρο μας σε διάφορα θέματα τα οποία μας ανέπτυξε. Αλλά θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε και πάλι τη χοροδία που πάλι γνωστή μας είναι η χοροδία από την περσινή παρουσία τους, όπου πριν αρχίσει ο κύριος καθηγητής να μας ομιλεί σκέψεις γύρω από τη Θεία Λειτουργία, θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα, δεν ξέρω αν το έχετε όλες και όλοι, με ως εξής πρώτον. Θα ψάρουν την έκκληση στο δόξα, στο δείξαν την κυρία, στο δόξα, στο δείξαν το φως, πρόλογος από την κυρία Καλτσά, τον κύριε Ρέσον, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, εν ψυχή μου των Κύριων, Μαρία Καθαρότατον, Άγιος ο Θεός των Τεσσάριων Ήμνων, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, σε υμνούμεν, επισυχαίρι και χαριτωμένη, μεγαλινάριον της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, εν είδε των Κύριων, Κύριο Κύριο Σιμών, που είναι ο 8ος ψαλμός, κύκλο της τραπέζης σου, και το Θεωτό και η Ελπής. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων τις κυρίες που ήρθαν κοντά μας, για να μας παρουσιάσουν, να μας ευχαριστήσουν τους ίδιους τους οποίους τα ψάλουμε. Θα δώσω επίσης και τον κύριο καθηγητή εκ των προτέρων, που είχε πάλι την χαρά, έχω τη χαρά πάλι να τον ακούσω σε πολύ θέμα θαυμάσιο, που είναι η Θεία Λειτουργία. Ευχαριστούμε λοιπόν και ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η αποψινή μας βραδιά είναι αφιερωμένη στη Θεία Λειτουργία της Ορθόδοξης Λατρείας μας. Η πρωτοβουλία μας αυτή έρχεται να συμπληρώσει την προηγούμενη εκδήλωσή μας για τους ψαλμούς. Γιατί αν στα δοξαστικά έρκεινα κείμενα, οι πιστοί βρίσκουμε πνευματική γαλήνη και αναψυχή από τις βιωτικές μέρημνες, στη Θεία Λειτουργία μας, όπου ο Θεός αναζητεί τον άνθρωπο, τον πλησιάζει ηχτυρμόνος, το αποκαλύπτεται και ζητά την καρδιά του να την εξαγιάσει, βρίσκουμε ασφαλές καταφύγιο, πρόσκληση για αναγέννηση, ορμητήριο πνευματικών αγώνων, αλάνθαστη απάντηση στα αγωνιώδη ερωτήματα και αδιέξοδα της εποχής μας. Ο δικός μας, στην προσπάθεια να προσεγγίσουμε αυτό το τόσο οικείο, αλλά και τόσο άγνωστο κείμενο, είναι απόψε ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Ιωάννης Κορναράκης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Στο αρμόνιο συνοδεύει η δεσποινής Ασπασία Νασοπούλ. Σας ευχαριστώ. Thank you.
τον ύψο, το ύψο, ύψο, έψιλον. 72-85, σας παρακαλώ. Παρουσιολογιότατε, εκπρόσωπε του σεβασμιωτάτου μας, Πάτερ Μελέτιες, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Η χοροδία με τους ύμνους που σήμερα ψάλλει ενώπιον μας θέτει ένα βασικό ερώτημα. Το ερώτημα βγήκε από την ίδια τη χοροδία, η οποία τις περισσότερες δραστηριότητές της τις επιτελεί στους χώρους της λατρείας, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και όπου αλλού χρειαστεί, τη ζητηθεί να προσφέρει αυτή την πολύτιμη υπηρεσία. Η ίδια λοιπόν η χοροδία θέτει το ερώτημα, και αυτό προσωπικά μπορώ να πω, δεν είναι υπερβολή η λέξη, ότι με εντυπωσίασε, θέτει το πρόβλημα, το ερώτημα, τι είναι η Θεία Λειτουργία. Αλήθεια, σκεφτήκαμε ποτέ να διερωτηθούμε
τι είναι η Θεία Λειτουργία. Αν ρωτήσουμε οποιονδήποτε, από εμάς τους καλούς χριστιανούς που θρησκεύουμε, θα πει, μα είναι το πιο ευκολονόητο γεγονός. Πάμε στην εκκλησία, ανάβουμε το κεράκι μας, πιάνουμε μια καρέκλα και εκεί οι ιερείς επιτελούν τη Θεία Λειτουργία, κοινωνούμε, αν κοινωνήσουμε, παίρνουμε το αντίδωρό μας και πάμε πάλι στο σπιτάκι μας. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Πραγματικά το ερώτημα της χοροδίας με προβλημάτισε και μπορώ να πω και δεν είναι υπερβολή επίσης ότι με αφύπνισε λίγο, γιατί μέσα στην κρίση της εποχής, μέσα δηλαδή σε αυτό το κακό που ζούμε όλοι, που βλέπουμε τις αξίες να πέφτουν σαν φθινοπορεινά φύλλα και να τα παίρνει ο άνεμος της ντροπής, θα έλεγα, σε αυτές τις κρίσιμες ώρες που περνάμε, γιατί περνάμε πραγματικά πολύ κρίσιμες ώρες και ως άτομα και ως λαός, σε αυτές τις ώρες δεν μένει τίποτε άλλο. Μια Θεία Λειτουργία μένει. Αυτό είναι το πιο αυθεντικό γεγονός της υπάρξεως. Αυτό είναι το πιο αυθεντικό γεγονός που πραγματικά, όπως είπε η κυρία Καλτσά με δύο λόγια, αλλά μας έδωσε όλη την έκταση της λειτουργικής ενεργείας της λειτουργίας, είναι ένα γεγονός, είναι μια τελετουργική πράξη, η Θεία Λειτουργία, που εκεί συναντά πραγματικά ο άνθρωπος τον Θεό και ο Θεός τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σπουδαίο το ερώτημα, τι είναι η Θεία Λειτουργία, τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία, ποιο είναι το νόημά της και εμείς πώς στεκόμαστε ή πώς πρέπει να στεκόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Αλλά αυτά τα ερώτημα δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν αυτή την ώρα σε ένα σύντομο χρόνο που είναι παρεμβολή στο πρόγραμμα της χοροδίας. Ωστόσο όμως, αν και δεν είναι δυνατόν να κάνουμε μια ανάλυση που θα ήθελε πολύ χρόνο, είναι δυνατόν να μιλήσουμε για μερικά σημεία σημαντικά της Θείας Λειτουργίας. Αν θα ήθελε κανείς να απαντήσει συνοπτικά στο ερώτημα τι είναι η Θεία Λειτουργία, να πει έναν ορισμό, το πιο σύντομο, θα έλεγε απλούστατα, η Θεία Λειτουργία είναι μυστήριο. Αν πει κανείς αυτή τη λέξη, τα λέει όλα, γιατί πραγματικά η Θεία Λειτουργία, όπως είπαμε ήδη, είναι το μυστήριο της συναντήσεως του Θεού με τον άνθρωπο και του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι ένα μυστήριο ανεξιχνίαστο και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πούμε ότι η απάντηση σε ένα ερώτημα, τι είναι η Θεία Λειτουργία, δεν μπορεί να δοθεί με διανοητικά σχήματα, με εικόνες πλαστές της σκέψεως, του νου. Η απάντηση δίδεται βιωματικά, υπαρξιακά, εν Αγίω Πνεύματι. Διότι αν στη Θεία Λειτουργία μιλάμε για τον Κύριον, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, το είπε ήδη ο Απόστολος, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημίεν Πνεύματι Αγίω. Όπου δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να υπάρχει κατανόηση της Θείας Λειτουργίας. Ωστόσο, πολύ σύντομα και όσο ο χρόνος επιτρέπει ο λίγος, θα ήθελα να επισημάνω μερικά πράγματα σε αυτό το μυστήριο. Το πρώτιστον είναι ότι η Θεία Λειτουργία είναι ένα αναστάσιμο γεγονός. Η βάση της κατανοήσεως της Θείας Λειτουργίας είναι η Θεία Λειτουργία της Κυριακής, που εκεί ξαναζούμε πάλι σε όλη τη λειτουργία, δηλαδή και στον όρθρο και στο κύριο μέρος της Θείας Λειτουργίας, από τη δοξολογία και έπειτα, από το ευλογημένη βασιλεία, ζούμε το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Αλλά αν δούμε την πορεία, την εξελικτική πορεία της Θείας Λειτουργίας σε μια τυπική έτσι πορεία, όρθρος Θεία Λειτουργία, θα δούμε ότι πρώτα-πρώτα συμβαίνει κάτι που είναι βέβαια πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακό από την άποψη την αρνητική, ότι δηλαδή
Είμαστε εξοικειωμένοι με τη Θεία Λειτουργία που αρχίζει με το ευλογημένη Βασιλεία. Όλοι ρωτάμε πότε μπαίνετε στη λειτουργία με το ευλογημένη. Αλλά για τον όρθρο έχουμε άγνοια. Για τον όρθρο που είναι η ακολουθία, που είναι η προϋπόθεση να ζήσεις τη Θεία Λειτουργία όπως την εννοούμε από το ευλογημένη Βασιλεία του Θεού και εξής, για τον όρθρο πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε τίποτα. Κι όμως ο όρθρος είναι ένα σημαντικό κομμάτι, συνολικά θα λέγαμε τώρα, της Θείας Λειτουργίας, είναι η προετοιμασία για να φτάσει ο τελετουργών ιερεύς στη Θεία Λειτουργία. Αν δεν προηγηθεί ο όρθρος, δεν εκδιπλώνεται το μυστήριο και η τελετουργική γενικά πορεία της λειτουργίας φυσιολογικά μέσα στο κλίμα, το ολοκληρωμένο κλίμα του Αγίου Πνεύματος, το κλίμα που δημιουργεί ακριβώς το Άγιο Πνεύμα και είναι απαραίτητο για να κατανοήσουμε το δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας όπως το εννοούμε. Τι συμβαίνει στον όρθρο? Ο όρθρος έχει το βαθύ νόημα ότι κάθε μέρα στον όρθρο, γιατί ο όρθρος δεν γίνεται μόνο την Κυριακή, αλλά κάθε μέρα, ο όρθρος είναι η παρουσία της Εκκλησίας στον κόσμο και είναι μνήμη, ζωντανή μνήμη της ιστορίας της Εκκλησίας. Πώς πορεύτηκε η Εκκλησία από τότε που το ιδίο αίματι ο Κύριος εθεμελίωσε αυτή? Πώς πορεύτηκε? Μας το εξεικονίζει ο όρθρος. Με βάση βέβαια το συναξάρι, εκεί βλέπουμε ότι στην πορεία της ζωής της Εκκλησίας, μέσα από τους αιώνες, άνθρωποι πιστοί, χριστιανοί, θυσίασαν τη ζωή τους. Είναι μερικά συναξάρια στον όρθρο που τα διαβάζει κανείς και φρύτη. Μυριάδες μάρτυρες, 500 χίλιοι, πολλοί, και κάπου λέει μύριοι μάρτυρες, Άγιοι του Θεού. Και αυτό επαναλαμβάνεται στη σειρά του έτους, στις 365 μέρες, πάλι θα επανέλθει αυτή όλη η σειρά των Αγίων από τον ναό μέσα την ώρα της τελέσεως του όρθρου και πάλι η Εκκλησία σταθερά και αμετακίνητα θα δείχνει την πορεία της. Η πορεία της Εκκλησίας είναι ιστορική. Χύθηκε αίμα εδώ και εκεί. Μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος. Μαρτύρησε ο Άγιος Πάδε, οι Άγιοι Σαράντα, ονομαστικός. Μαρτύρησαν όμως κι άλλοι που τα ονόματά τους τα ξέρει μόνο ο Θεός. Αλλά αγίασαν άνθρωποι. Αγίασαν στο μαρτύριο της συνειδήσεως. Στο μαρτύριο της εξουθενώσεως, του επιθυμητικού μέρους της ψυχής. Και όλοι αυτοί, όλοι εν το συνόλο τους, και οι Άγιοι που δεν μαρτύρησαν, αλλά μαρτύρησαν στο μαρτύριο της συνειδήσεως, όλοι είναι μάρτυρες. Όλοι είναι μάρτυρες. Και βεβαιώνουν ακριβώς ότι ζει Κύριος, όπως θα έλεγε ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είναι μικρό πράγμα το συναξάρι, αγαπητοί. Όταν εμείς καλοβολεμένοι δεξιά και αριστερά διαβάζουμε και ακούμε το συναξάρι, πάει σκέψη μας μακριά και λέμε, α, καλά βέβαια, δεν ξέρουμε και πολλά ονόματα Αγίων και Μαρτύρων, κάποιο όνομα που δεν το ξέρουμε και λέμε, πέρασε τώρα, βέβαια τότε μαρτύρησαν. Το αίμα της Εκκλησίας ρέει. Και ρέει το αίμα της Εκκλησίας όχι ιστορικό, ως ιστορικό παρελθόν, ρέει ως παρόν. Τα αίματα των μαρτύρων η Εκκλησία έχει στολιστεί ως βίσον και πορφύρα, λέει ένα ωραίο κατανυκτικό τροπάριο. Έτσι προχωρεί η Εκκλησία, με τα αίματα των Αγίων στολισμένη. Είναι λοιπόν μια πραγματικότητα ότι η Εκκλησία εξαγιάζει τον χρόνο τον ιστορικό. Ζει στον ιστορικό χρόνο, αλλά εξαγιάζει τον χρόνο με την πορεία του. Αλλά το σπουδαιότερο, στον όρθρο επιτελείται κάτι που κανείς μας δεν το βλέπει όσοι είμαστε έξω από το Άγιο Βήμα. Ο ιερεύς μόνο το ζει, το τελετουργεί. Εμείς απ' έξω περιμένουμε, αν είμαστε και στον όρθρο, να έρθει η ώρα να ακουστεί ευλογημένη Βασιλεία για να μπει η λειτουργία σε μια πορεία συνηθισμένη, ρουτίνας, με συγχωρείτε για τη λέξη, συνηθίας, και από εκεί και πέρα τίποτα άλλο.
αλλά στον όρθρο πάσχει ο Χριστός. Στην Αγία Πρόθεση, στο βόρειο τμήμα του εσωτερικού του Ιερού Βήματος, εκεί θα τελεστεί, θα γίνει αναπαράσταση, η οποία δεν είναι μόνο εικονική και δεν είναι μόνο μνήμη για να θυμηθούμε τα περασμένα. Είναι στίγμα που δίνεται στο συγκεκριμένο χρόνο που τελείται αυτό. Εκεί σταυρώνεται ο Χριστός. Εκεί επαναλαμβάνονται οι προφητείες του Ισαΐου, ο οποίος προείπε αυτό το βαρισίμαντο, ότι ως αμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτού, άφωνος. Εκεί ακριβώς θα συντελεστεί κάτι που πρέπει να το ξέρουμε. Καθώς πηγαίνουμε την προσφορά μας στον ιερέα, ο ιερέας που θα τελέσει το μυστήριο θα πάρει το πρόσφορο αυτό, την προσφορά μας, και θα κάνει ορισμένες ενέργειες ιερατικές για να βγάλει μέσα από την προσφορά μας τη μερίδα του αμνού, που λέμε, τον αμνό. Τι είναι ο αμνός? Ο αμνός είναι μια από τις τρεις μικρότερες σφραγίδες που υπάρχουν και γράφει η σφραγίδα αυτή «Ιησούς Χριστός νικά». Για να βγάλει λοιπόν αυτή τη σφραγίδα, αναπαριστά όλο το σταυρικό μαρτύριο. Βέβαια, η Αγία Πρόθεση είναι και φάκνη. Γι' αυτό ακριβώς ξεκινάει με αυτό το τροπάριο «Ετοιμάζου Βιθυλέμ, είναι κτεπάσι Ιεδέμ» κτλ. Αλλά αμέσως μπαίνει στο μαρτύριο. Για να βγάλει αυτή τη μερίδα με την Αγία Λόγχη, να κάνει δηλαδή τέσσερις τομές, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, θα πει και ένα στίχο της προφητείας του Ισαΐου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ως πρόβατον επισφαγή νύχθη, ο Κύριος θα βάλει τη Λόγχη στο οριζόντιο απάνω μέρος. Και ως, συγγνώμη, στο δεξιό. Και ως αμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτού στο αριστερό. Ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτών άφωνος, ούτως που κανήγει το στόμα αυτού. Στο απάνω οριζόντιο, εν την ταπεινώση αυτού, η κρίση αυτού ήρθε. Και κάτω, την δεν γενεά αυτού της διηγήσεται, είναι η βασική προφητεία του Ισαΐου, του προφήτου Ισαΐου, ο οποίος θεωρείται ως πέμπτος Ευαγγελιστής, γιατί προέβλεψε ακριβώς όλα αυτά. Και ύστερα, αν υπάρχει διάκονος βέβαια, θα πει «έπαρον δέσποτα», δηλαδή σήκωσε Πάτερ, σήκωσε Άγιε Δέσποτα τη μερίδα του αμνού, και θα τη σηκώσει ο ιερέας λέγοντας ότι έρεται από της γης η ζωή αυτού, προφητεία του Ισαΐου. Θα το γυρίσει ανάποδα και τότε ο διάκονος θα πει «θύσον δέσποτα» και με τη Λόγχη τον αμνό που έχει ανάποδα τώρα θα χαράξει καθέτος. Είναι η θυσία, σφαγιάζεται ο αμνός του Θεού. Και θα πει ο ιερέας «θύεται ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας, ο πάντοτε θυόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος». Και ύστερα ο διάκονος θα πει «σταύρωσον δέσποτα» και θα ρίξει την Λόγχη, θα τη ρίξει οριζοντίως, να σχηματιστεί σταυρός, και εκεί πάλι ο ιερέας θα πει «σταυρωθέντος σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμη του εχθρού, ούτε γαράγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσας ημάς, δόξεση». Και ύστερα ο διάκονος θα πει «νίξον δέσποτα». Και τι θα κάνει ο ιερέας? Με τη Λόγχη θα χτυπήσει τον αμνό, ακριβώς αφού τον γυρίσει ανάποδα, εκεί που υποτίθεται ότι ο στρατιώτης ένοιξε την πλευρά του Κυρίου. Γι' αυτό θα πει ο ιερέας τα σχετικά ευαγγελικά λόγια. «Εις των στρατιωτών, Λόγχη αυτού την πλευρά ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ». Γι' αυτό και στο ποτήριον, το Άγιο Ποτήριο, θα μπει «και ίνος και είδωρ». «Και ο ερακός με μαρτύρηκε και αληθινή αυτού εκεί η μαρτυρία». Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ξέρει κανείς τι συντελείται ακριβώς στον όρθρο, στην Αγία Πρόθεση. Μας λείπει λειτουργική αγωγή, βαδίζουμε στα τυφλά. Έχουμε ταυτιστεί με μια ρουτίνα
η οποία είναι πνευματικά αποδυναμωμένη, μας οδηγεί σε μια τυπικότητα πνευματικής ζωής και δεν ξέρουμε αυτό που ζούμε. Αν δεν το μάθουμε, πώς θα το ζήσουμε? Αν το ζήσουμε, θα το μάθουμε καλύτερα. Και το πρόβλημα ακριβώς αυτό είναι, και γι' αυτό ακριβώς, όπως είπα προηγουμένως, μπορώ να πω ότι πολύ έτσι εντυπωσιάστηκα από την προβληματική της χοροδίας. Δύο σημαντικά λοιπόν σημεία στον όρθρο. Η ιστορική πορεία της Εκκλησίας, που είναι ζωντανή πάντοτε, κάθε μέρα, κάθε ώρα, ο αγιασμός της ιστορίας από την Εκκλησία, η Εκκλησία πορεύεται το δρόμο της και ό,τι και να γίνει, όσο και αν διωχθεί, θα φτάσει στο τέλος. Και το άλλο είναι η προετοιμασία πλέον του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Όλα αυτά, όλες αυτές οι ενέργειες του ιερέως που έχουν ετοιμάσει πλέον τον αμνό, είναι έτοιμος πλέον για να μεταφερθεί στον κατάλληλο χρόνο επί της Αγίας Τραπέζης. Κλείνει βέβαια ο όρθρος με τη δοξολογία, ο ιερέας εκφωνεί το ευλογημένη βασιλεία και μπαίνουμε σε μια άλλη πορεία τώρα τελετουργική, καινούρια. Έχουμε δεήσεις, έχουμε αντίφωνα, τους ψαλμούς που ακούσαμε προηγουμένως, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και ένει η ψυχή μου τον Κύριο, και προχωρούμε. Θα γίνει η μικρή είσοδος. Τι είναι η μικρή είσοδος? Βέβαια, εμείς βλέπουμε τον ιερέα να παίρνει το Ευαγγέλιο, να προηγούνται τα παπαδάκια όπως λέμε και να βγαίνει ο ιερέας να υψώνει το Ευαγγέλιο και να λέει «Σοφία, πρόσχομαι». Υπάρχουν συμβολισμοί. Όλοι οι πατέρες συμφωνούν ότι όλα είναι σύμβολα στη Θεία Λειτουργία. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Αυτά που βλέπουμε είναι σύμβολα των τελουμένων. Και ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας έχει κάνει μια προσπάθεια να μιλήσει για τους συμβολισμούς από τους πιο μικρούς μέχρι τα πιο μεγάλα γεγονότα της Θείας Λειτουργίας. Όλα λοιπόν είναι σύμβολα. Τι συμβολίζει η μικρή είσοδος, απλά? Την έξοδο του Κυρίου στο έργο του. Την έξοδο των Αποστόλων στο Ιεραποστολικό έργο. Βγαίνει ο ιερεύς και αυτός που είναι μοιημένος στη Θεία Λειτουργία παρακολουθεί ζωντανό τον Κύριο, τους Αποστόλους, να περνάνε μέσα από το εκκλησίασμα με την εκπροσώπηση του ιερέως και εκεί ακριβώς να υψώνεται το Ευαγγέλιο, που ακριβώς είναι η κύβωτος της αλήθειας, της αυθεντικής και της γνήσιας αλήθειας. Βεβαίως, συμβολισμοί γίνονται. Εμείς δεν ακούμε ο ιερέας που λέει, καμιά φορά ακούγεται όταν ο ιερέας τα λέει δυνατά, «Ευλογημένη είσοδος των Αγίων σου, να γίνει είσοδος Αγίων Αγγέλων», όπως οι Άγιοι Άγγελοι στον ουρανό τελούν το θέλημα του Θεού και υμνούν τον Θεό, έτσι αυτό. Και αν έχουμε δηλαδή μάτια καθαρά, θα βλέπαμε πλήθος αγγέλων να συνοδεύουν αυτήν την πορεία, τον ιερέα δηλαδή, ο οποίος είναι πάνω από τους αγγέλους, ο ιερέας, ο τελετουργός, να το συνοδεύουν στη μικρή αυτή είσοδο. Θα μπει λοιπόν ο ιερέας μέσα, θα ακουστεί το «Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός», ο Τρισάγιος Ύμνος, και θα γίνει προετοιμασία εκεί για να ακουστεί ο Απόστολος και να ακολουθήσει το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος προηγείται του Ευαγγελίου. Γιατί, ενώ κανονικά θα έπρεπε να προηγείται το Ευαγγέλιο? Διότι ο Κύριος είναι ο τελευταίος πλέον προφήτης. Ο Κύριος ενήργησε ως αρχιερεύς της Ιάσας στην ζωή του, ως ποιμή, εγώ είμαι ο ποιμή ο καλός, και ως προφήτης, ως διδάσκαλος. Επομένως, μετά τον Κύριο Ιησού δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να πει κάτι περισσότερο από ότι είπε ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να πει κάποια αλήθεια. Γι' αυτό είναι βέβαια δυστύχημα ότι πολλές φορές με σύγχρονες φιλοσοφίες, με θεωρίες που πουθενά δεν είναι γραμμένες στα βιβλία της Εκκλησίας, έρχονται πολλοί να αναλύσουν δήθεν το ορθόδοξο ήθος, το ορθόδοξο βίωμα. Ό,τι περιέχει το Ευαγγέλιο εβίωσαν οι πατέρες, και ό,τι περιέχει το Ευαγγέλιο το εδίδαξαν με τη ζωή τους και με τη σοφία που άντλησαν ακριβώς από την αγιοπνευματική τους πορεία μέσα στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, αφού διαβαστεί το Ευαγγέλιο,
θα γίνει προετοιμασία για την μεγάλη είσοδο, όπως λέμε, που τι είναι πλέον, να μεταβρεθούν τώρα τα τίμια δώρα, ο Άρτος και ο Ίνος, να μεταβρεθούν από την Αγία Πρόθεση, που είναι στο βόρειο τμήμα του ναού, πάλι όπως με την Μικρά Είσοδο, να έρθουν τώρα επί της Αγίας Τραπέζης. Είναι Άρτος και Ίνος. Ακόμα είναι, όπως λέμε, υλικά ήδη. Είναι προσφορά της κοινότητος, ημών όλων. Ο ιερέας ενεργεί ως εκπρόσωπος του πληρώματος της Εκκλησίας. Δεν ενεργεί και δεν λειτουργεί για τον εαυτόν του. Αλλά επειδή είμαστε πολλοί εμείς οι λαϊκοί, πρέπει ένας να ιερουργεί, να έχει την καθιερωμένη επίσημη ιεροσύνη, αυτός εκπροσωπεί το λαό και προσφέρει όμως τα δώρα του λαού. Εκεί μέσα λοιπόν, στον Άρτο και στον Ίνο, που είναι ακόμα υλικά στοιχεία, είμαστε όλοι. Είμαστε ήδη όλοι. Γιατί αυτά συμβολίζουν την ενότητα του πληρώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία προσφέρει τον εαυτόν της τα τίμια δώρα και εκεί ακριβώς θα έρθει η ώρα που θα γίνει η ηκεσία, τα τίμια δώρα να καθαγιαστούν για να μεταβληθούν πλέον αυτή τη στιγμή σε σώμα και αίμα του Κυρίου. Μετά το χερουβικό λοιπόν, αφού γίνει η μεγάλη είσοδος, πάλι ο ιερέας θα έρθει στην Αγία Τράπεζα και θα συνεχίσει τις δεήσεις και θα προετοιμάσει το τελευταίο πια μέρος, την καθαυτό τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, με μία επανάληψη των λόγων που ακούστηκαν εις των ουρανών, «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία αναφορά εν ειρήνη προσφέρει». Ας προσέξουμε όλοι δηλαδή, είναι φοβερή η στιγμή αυτή τη φορά. Εδώ πλέον τώρα θα σφαγιαστεί ο αμνός του Θεού. Είναι λόγια βέβαια, αλλά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τους περιερωσύνης λόγους θα περιγράψει με πολύ δύναμη αυτόν τον σφαγιασμό πλέον που καθαγιάζεται από το Άγιο Πνεύμα. Όταν έρχεται το Άγιο Πνεύμα, πέφτει επί της Αγίας Τραπέζης και όλα παίρνουν φοινικούν χρώμα, λέει. Από το αίμα του Κυρίου, αντάπιες δεξιά και αριστερά, φοινικού χρώματος και πλήθος αγγέλων, όπως έχουμε ακούσει προηγουμένως, τα πολιώματα και τα λοιπά, τα σεραφείμ και τα λοιπά, όλοι οι άγγελοι εκεί συλλειτουργούν πλέον με τον ιερέα, υπηρετούν την τέλεση του μυστηρίου και πλέον, δια της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, ολοκληρώνεται η τέλεση του μυστηρίου. Και προχωρεί κατόπιν η λειτουργία στα υπόλοιπα τμήματά της, που είναι συμπληρωματικά του όλου μυστηρίου της τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή το κέντρο της Θείας Λειτουργίας είναι η Θεία Ευχαριστία, η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Λέγεται όμως και θυσία η Θεία Ευχαριστία. Γιατί? Διότι ακριβώς κατά την Θεία Ευχαριστία θυσιάζεται ο Χριστός. Δεν πρόκειται για καινούργια θυσία, αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, το μυστήριο είναι επανάληψη μεν της θυσίας του Σταυρού, αλλά είναι η θυσία του Σταυρού. Δεν είναι άλλη, δεν είναι δεύτερη, δεν είναι πολλαπλή θυσία. Αλλά τη στιγμή που γίνεται η θυσία αυτή, ακριβώς όλοι βρισκόμαστε μπροστά στο Γολγοθά. Εκεί ακριβώς δεν είναι ιστορική μνήμη απλώς. Είπε βέβαια ο Κύριος, ποιείται αυτό εις την εμήν ανάμνηση. Αλλά όταν μιλάει για ανάμνηση, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη όπως εμείς, για θυμίσου πως περάσαμε πριν 10 χρόνια που είμαστε μαζί. Σημαίνει αναβίωση, πραγματική, αυθεντική, έγκυρη. Ελάτε δηλαδή πάλι να ξαναζήσετε αυτό το ιστορικό και συγχρόνως βέβαια ατνέμακτο μυστήριο που είναι το Σταυρός του Κυρίου. Και αφού πλέον ακούσουμε τα Άγια της Αγίας, εκεί ο ιερεύς θα μελήσει πάλι τον αμνόν του Θεού, θα τον χωρίσει και θα πει πάλι αυτά τα λόγια που δείχνουν ότι δεν πρόκειται για τερεσίδικη δηλαδή θυσία. Μελίζεται
γίνεται μέλι κομμάτια, ο αμνός σε τέσσερα κομμάτια, ανάλογα με τα γράμματα από για πάνω, μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη δαπανόμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος, συγγνώμη, και μη διαιρούμενος, ναι, συγγνώμη, και μη δέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζω. Λοιπόν, βλέπουμε με τη φρασιολογία αυτή ότι το μυστήριο δεν τελειώνει και δεν είναι κάθε φορά μια εντελώς καινούρια θυσία. Είναι καινούρια λατρεία, αλλά είναι ίδια θυσία. Και είναι σημαντικό αυτό, διότι έτσι ο πιστός ζει εν το Χριστό, στον πραγματικό Χριστό, στον αυθεντικό Χριστό, στο Χριστό της ιστορίας, αλλά και στο Χριστό του ουρανού συγχρόνως. Και βέβαια ακολουθούν τα άλλα που ξέρουμε και τελειώνει η Θεία Λειτουργία. Ποια είναι η στάση δική μας τώρα σε σχέση με τη Θεία Λειτουργία? Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στους Ρωμαίους: «Παρακαλώ μας αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογική λατρείαν ημών». Και διαβάζω από την παράφραση: «Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί και σας εξορκίζω εν ονόματι της στοργής και της εσπλαχνίας που δεικνύει σημάς ο Θεός, να καταστήσετε και να παρουσιάσετε ως άλλοι ιερείς με θυσιαστήριον τους εαυτούς σας, τα σώματά σας, θυσίαν ζωντανή, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, η οποία αποτελεί έτσι την πραγματικά ορθή και πνευματική λατρεία μας, αξίαν του λογικού σας». Αυτό που θα ήθελα να πω για να τελειώσω και να δώσω έμφαση σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο, το τελευταίο και που αφορά εμάς, που λέμε εμείς τι κάνουμε, πώς στεκόμαστε στη Θεία Λατρεία. Νομίζω πως θα εκφράσω τις ίδιες σκέψεις που κάνουμε εμείς οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν ομιλώ για τους πνευματικούς ανθρώπους, αλλά που συνήθως λέμε πήραμε το αντίδερο, τελείωσε, καλημέρα σας, Κυριακή είναι βέβαια, αν είναι Κυριακή, τώρα θα πάμε στο σπίτι μας, θα συνεχιστεί η ζωή επί ενός άλλου επίπεδου και μέσα σε μια άλλη ατμόσφαιρα. Ο Απόστολος Παύλος λέει αυτό, ότι σας παρακαλώ να παραστήσετε τα σώματά σας, τη ζωή σας, την προσωπική, όπως τώρα λειτουργεί, θυσίαν ζώσαν, την λογική λατρεία. Ερωτήθηκε λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, τι θα πει λογική λατρεία, και απήντησε στους κανόνες μάλιστα τους μοναχικούς, ότι λογική λατρεία επιτελεί εκείνος ο χριστιανός ο οποίος παντού και πάντοτε αναφέρεται με τη σκέψη του στο Θεό και έχει ένα μόνο σκοπό, να ποιεί το ευάρεστον στο Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος που 100% λειτουργεί θεοφιλός, δημιουργεί μέσα στη ζωή και τη σχέση του Θεού, με του Θεό. Είναι πολλά πράγματα ξένος μας, αγαπητοί, γιατί δεν ζούμε την παράδοση την πατερική. Έχουμε φτάσει, όπως είπα και προηγουμένως, σε μια ρουτινοποίηση της ζωής μας, της εκκλησιαστικής και της πνευματικής. Έχουμε φτάσει σε μια τυποκρατία. Είμαστε ήσυχοι αν τηρήσουμε τους τύπους. Αν κάνουμε την προσφορά μας και την πάμε, αν φτιάξουμε τους άρτους και κάνουμε την αρτοκλασία μας, άσχετα με τη ζωή που εμείς έχουμε, θέλουμε ο ιερέας να διαβάσει όλα τα ονόματα για να αγιαστούν οι άνθρωποι αυτοί με μαγικό τρόπο. Αν δεν υπάρχει ζωντανή προσωπική βίωση, μην περιμένουμε τίποτε από αυτά να φτιάνουν. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Και ευτυχώς που δεν εμπέζεται προς το συμφέρον μας. Γιατί μπορεί μόνο έτσι να μας ξυπνήσει και να μας οδηγήσει σε αυτή τη ζωή που οι πατέρες έζησαν. Όταν διαβάζουμε πατερικά κείμενα και κυρίως των νηπτικών πατέρων, βλέπουμε ότι πραγματικά κάθε ένας από αυτούς ήταν ένας κινητός ναός.
ότι λειτουργούσαν ολόκληρη όλη την ημέρα επιτελώντας αυτήν την λογική λατρεία. Όταν μέσα στα συγγράμματά τους, στα κείμενά τους λένε ότι ο νους είναι ο κυβερνήτης νους και κάπου αλλού ότι ο νους είναι ο αρχιερεύς και επιτελεί τη θυσία μέσα στην Αγία Τράπεζα της ψυχής, τη θυσία του θελήματός του, τη θυσία των επιθυμιών του. Εκεί εξαγιάζεται, διότι πραγματικά, όπως είπε ο Κύριος, και οι πατέρες δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτό, το προεκτείνουν και το εμβαθύνουν σε αυτόν, εντός ημών εστί η Βασιλεία του Θεού. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς μπορεί ο χριστιανός να γίνει έτσι ζωντανός άνθρωπος, παντού και πάντοτε, όπου και αν βρίσκεται, να σκέπτεται τον Θεό και να ζει εν Θεό. Κάποιος πατέρας λέει ότι όσο πιο πολύ σκέπτεται κανείς τον Θεό, τόσο πιο πολύ ο Θεός τον προσέχει και τον ευλογεί. Και ένας άλλος από τους πατέρες λέει, όταν έρθει στη μνήμη σου το όνομα του Θεού και αισθανθείς την ανάγκη να επικοινωνείς με τον Θεό, μείνε εκεί, μείνε, επέμενε, να επιμένεις, όσο μπορείς επίμενε. Γιατί? Για να σε θυμηθεί ο Θεός όταν τον ξεχάσεις. Το ορθόδοξο λοιπόν βίωμα είναι αυτό. Πάμε στη Θεία Λειτουργία και ζούμε τη Θεία Λειτουργία για να γίνουμε ζωντανή Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί ξαφνικά κανείς, αγαπητοί, να πάει στον Παράδεισο από τη μια στιγμή στην άλλη, επειδή είναι βαπτισμένος χριστιανός και επειδή έχει πάει πολλές φορές στην Εκκλησία και έχει κάνει και μεγάλες δωρεές στην Εκκλησία. Πρέπει να δημιουργήσει τη συγγένεια την πνευματική με τον Παράδεισο. Πώς όταν αγαπά κανείς κάποιο τόπο που δεν τον έχει γνωρίσει αλλά τον αγαπά, ζητάει φωτογραφίες, ζητάει να μάθει την ιστορία του λαού αυτού, σκέπτεται αυτό το λαό πότε θα πάει. Έτσι λέει ο Γεωργίου στο βιβλίο του από την 24η ώρα στην αιώνια, νομίζω, αν το θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή, αλλά μου είχε εντύπωση αυτό, σε αυτό το βιβλίο και μου έχει κατασταλάξει τη σκέψη. Όταν μου είπανε, λέει, ότι ο προορισμός μου είναι ο ουρανός, τότε όλα τα γεγονότα και τις εντυπώσεις του κόσμου τις έβλεπα σαν τουριστικές αφίσες του ουρανού που οδηγούν στον ουρανό. Αν δεν αποκτήσουμε αυτή την εσωτερική συγγένεια με τον Παράδεισο, με το να λέμε μεταξύ μας καλό Παράδεισο, δεν βγαίνει τίποτα. Πρέπει να αγωνιστούμε, να λειτουργούμε με την αδιάλειπτη προσευχή, να φωτιστεί το πνεύμα μας, να καταλάβουμε ότι πραγματικά και έρχεται αυτή η ώρα. Καταλαβαίνεις ότι λειτουργεί μέσα σου, όπως λένε οι πατέρες. Το πνεύμα του Θεού σε φωτίζει. Το αισθάνεσαι να λαλεί και, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να κράζει το πνεύμα το Άγιον, Αβά ο Πατήρ. Πώς θα κράξουμε Αβά ο Πατήρ όταν πατέρες μας είναι τα είδωλά μας τα σύγχρονα, τα λεφτά μας, περιουσίες μας, τα μίση μας, οι εμπάθειές μας. Αυτά είναι τα κεφάλαια της ζωής μας δυστυχώς. Πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε? Η Θεία Λειτουργία λοιπόν μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να μπούμε στο λειτουργικό δυναμισμό του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, να ζήσουμε το μυστήριο και από εκεί και πέρα στη αδιάλειπτη σχέση μας με τον Θεό μέσα σε προσευχή και αγώνα να γίνουμε ζωντανές προσωπικές λειτουργίες. Έτσι, κανείς στον Παράδεισο πραγματικά εκτοξεύεται με τον πύραυλο του Θεού, με τον πύραυλο της αγάπης Του και της χάριτός Του. Ευχαριστώ.
κύριε καθηγητά, μας αναπτύξατε την Θεία Λειτουργία και αναφέρατε βεβαίως πολύ δικαιολογημένα ότι πολλοί εκ των χριστιανών δεν γνωρίζουν την ουσία και το κέντρο της Θείας Λειτουργίας. Αυτό ακριβώς συμβαίνει διότι πάντοτε βεβαίως δεν παραβρίσκονται οι χριστιανοί όπως αυτή την στιγμή είχατε αυτή την ευκαιρία να απευθυνθείτε σε ένα τέτοιο παρουσίασμα, διότι γίνονται στις εκκλησίες κατά καιρούς η ανάπτυξη της Θείας Λειτουργίας. Δυστυχώς η παρουσία των ανθρώπων είναι πολύ ολίγη. Πρώτον αυτό. Όταν κάνουμε τα απογεννωτικά κηρύγματα, όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι πατέρες, κάνουν την ανάπτυξη της Θείας Λειτουργίας και μάλιστα κατά λέξη. Εγώ μέσα στην περίοδο που είμαι εδώ στο Κοροπή, δύο φορές έχω κάνει το θέμα αυτό της Θείας Λειτουργίας. Και αναφερόμεθα και στον Όρθρο και στη Θεία Λειτουργία. Από μικρά παιδιά του δημοτικού σχολείου μέχρι προκαιρού ήρχονται στις εκκλησίες κατόπιν απαιτήσεως των διδασκάλων να τους επιδείξω με τα ιερά σκέμπη και όλα εκείνα τα οποία επιτελούνται κατά την Θεία Λειτουργία με ό,τι ακριβώς χρησιμοποιούμε στην Θεία Λειτουργία. Όμως, τώρα τελευταίως, ούτε καν μας απασχολούν οι διδάσκαλοι να κάνουμε στα παιδιά αυτά της πέμπτης ή της έκτης που κάνουν την κατήγηση και τη λειτουργική, κάνουν στο μάθημα, αλλά δεν έρχονται να τους επιδείξουμε εκείνα τα οποία ακριβώς χρησιμοποιούμε κατά την Θεία Λειτουργία. Όσον αφορά τον Όρθρον, ο οποίος είπατε, όπως λέμε, είναι η προετοιμασία της Θείας Λειτουργίας. Γιατί επιτρέπει η Εκκλησία μας να τελείται Θεία Λειτουργία Δευτέρα και να λέμε ότι 10 με 11 τελούμε Θεία Λειτουργία. Αυτοί οι οποίοι θα παρακολουθήσουν την Δευτέρα Θεία Λειτουργία έχουν καμία σχέση με τον Όρθρον και το επιτρέπει η Διοικούσα Εκκλησία. Ακούμε μετά το εξής, εμείς οι κληρικοί. Πώς να έρθουμε στην Εκκλησία ιδίως οι νέοι, όταν κρατάτε 4 ώρες τη Θεία Λειτουργία. Τους λέμε, είναι ο Όρθρος, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κάνουμε ο λιγότερη την ώρα που θέλουμε την Κυριακή, ιδίως στις καθημερινές καλά ασχολούνται οι άνθρωποι. Και έρχονται την Κυριακή, ότι μας λένε ότι κρατάμε πολύ την Εκκλησία, γι' αυτόν τον λόγο αποφεύγουν. Και έτσι ακριβώς μένουν εκτός των μυφώνων της προετοιμασίας της Θείας Λειτουργίας, διότι όπως είπατε ακριβώς η προετοιμασία της Θείας Λειτουργίας είναι ο Όρθρος, όλα εκείνα τα οποία ακούγονται, τόσο όπως είπατε από τον Όρθρον είναι η Ανάσταση του Κυρίου, γιατί διαβάζει την Κυριακή των Ευαγγέλιων, το οποίο ακριβώς μας παρουσιάζει το λεγόμενο Εωθηνών Ευαγγέλιων, το οποίο μας παρουσιάζει σε όλα τα Ευαγγέλια, όλοι δηλαδή οι Ευαγγελιστές, οι οποίοι αναφέρονται σε αυτά, το γεγονός της Αναστάσεως. Έχουμε λοιπόν αυτή την έλλειψη, γιατί ακριβώς γι' αυτό γίνεται να μην γνωρίζουν ό,τι πρέπει μέσα στην Εκκλησία. Λόγω των συνεχών σχέσεων με τα άλλα κράτη που πηγαίνουν στις εκκλησίες, στις καθολικές μέσα, βλέπουν και τι οι καθολικοί τελούν αμέσως. Έχουμε ξεφύγει από την παράδοση, όπως είπατε. Εκείνο το οποίο ακριβώς ανέφερα και στην προηγούμενη ομιλία, στις σλαβικές χώρες, όπου κρατιά η Θεία Λειτουργία πλέον των 4 ωρών, μέσα στους ναούς δεν υπάρχουν καρέκλες και κάθονται οι πιστοί και παρακολουθούν την Θεία Λειτουργία από νωρίς και ακριβώς δεν διαμαρτύρονται δια των λόγων αυτών των οποίων ακριβώς εμείς διαμαρτυρόμεθα, ερχόμεθα στην Εκκλησία και προσπαθούμε καμιά φορά, κι αν πει και δύο λόγια η ιεροκήρυξη παραπάνω,
μας κράτησε πολλή ώρα ο Ιεροκήρυξ, γιατί είχε αναπτύξει το θέμα του και μας κράτησε πολλή ώρα ο Ιεροκήρυξ. Γίνεται λοιπόν κρίσης και μετά την διακυρία και στο θέμα αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε την άδεια, διότι ακριβώς δεν φταίει, δεν φταίει το ιερατείο, φταίει το εκκλησίασμα. Αυτό το λόγο λοιπόν, μια τώρα που ακούσατε, που είστε τόσες φορές εδώ και τόσοι πολλοί αντιπρόσωποι του Κοροπίου, ακούσατε τον κύριο καθηγητή που μας είπε αυτά τα οποία μας είπε, τα οποία να τα μεταφέρετε, να γίνετε εσείς οι κήρυτες, ότι η Θεία Λειτουργία και ο εκκλησιασμός είναι από τον Όρθρον μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας και καμιά φορά μόλις κοινωνούμε, παίρνουμε και καθίδρο και σηκόμαστε και φεύγουμε και δεν παρακολουθούμε, γι' αυτό αναγκαζόμεθα να μην κοινωνούμε τους ανθρώπους, κύριε καθηγητά, την ώρα στο μεταφόβου Θεού, τελειώνουμε τη Θεία Λειτουργία για να ακριβώς να παρακολουθήσουν όλη τη Θεία Λειτουργία, διότι λέγει η Εκκλησία μας ότι εκείνος ο οποίος, θα το πω, με συγχωρείτε, πρώτου διευθών είναι σαν τον Ιούδα ο οποίος εγκατέλειψε τον Κύριο να πάει να προδώσει. Χρειάζεται ακριβώς η Θεία Λειτουργία και το διευθών να ακούσει ο χριστιανός. Μας έδωσε λοιπόν την ευκαιρία ο κ. Κορνεράκης σήμερα να ακούσετε εσείς που είστε πάρα πολλοί, που αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε στην Κυριακή. Στο κήρυγμα μας δεν θα μας πείτε ότι λέμε πολλά πράγματα και βράζεστε, για αυτό το λόγο δεν τα λέμε. Έχω λοιπόν την ευχαρίστηση, με συγχωρείτε που τα λέω αυτά, αλλά επειδή σήμερα ευρέθηκαν, δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά στην Κυριακή, στη Λειτουργία, όσο και να κηρύττουμε, μια που είναι εδώ τόσος κόσμος, να μεταφερθεί αυτός ο λόγος του Κυρίου, τον οποίο μας ανέπτυξε ο κύριος καθηγητής. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, ευχόμαστε και πάλι να έρθετε κοντά μας, όπως επίσης τις κυρίες, για όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνατε. Μας δώσατε ακριβώς αυτήν την ευχάριστον βραδιά και το μας ψάλετε τους ύμνους αυτούς της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ύμνοι έχουν σχέση και με τον Όρθρο και με τη Θεία Λειτουργία. Διότι όλα αυτά τα οποία μας ψάλετε έχουν σχέση, όπως είπα, και με τα δύο. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Όταν θα έχετε την καλοσύνη, πάλι μας ξανάρθετε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους. Και εκφράζω αυτό όχι μόνο εκ μέρους της Επιτροπής του Πνευματικού Κέντρου, αλλά και εκ μέρους ασφαλώς όλων οι οποίοι παρευρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά μας. Και πάντοτε όταν σας αναγγέλνουμε ομιλίες, έτσι να προσέλθεστε, όπως σήμερα, όπως και την περασμένη συνάντησή μας, ώστε ακριβώς να εκπληρώνεται ο σκοπός για τον οποίο έγινε αυτό το Πνευματικό Κέντρο, που είναι το θυσία μιας οικογενείας, η μνήμη ενός παιδιού, το οποίο έφυγε γρήγορα από κοντά μας, αλλά μας παρέδωσε αυτό το Πνευματικό Κέντρο, πλουσιοπαρόχος, και ακριβώς και εσείς έρχεστε εδώ και ακούτε τον Θείο Λόγο, αλλά και τα παιδιά το πρωί κάθε Κυριακής έρχονται, και τώρα όπως προσπαθήσαμε θα κάνουμε ένα κύκλο βεβαίως κοριτσιών, φοιτητριών και αποφύτων, ο οποίος θα γίνεται κάθε 15 κάτω στο Πνευματικό Κέντρο. Προσφέρονται τόσα πράγματα από τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι μας προσέφεραν αυτό το έργο, το οποίο θα μείνει πάντοτε στο Κοροπή για να εννοείται να ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Η ερχομένη συνάντησή μας, η οποία θα είναι στις 11 του μηνός Φεβρουαρίου, θα μας ομιλήσει η κυρία Μιχαήλ Δέδερ με θέμα «Πνευματικός χαρακτήρ των αποκραίων». Φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα επίκαιρο, είναι η Κυριακή του Αξιώτου και ασφαλώς είναι πολύ επίκαιρο το θέμα, και έτσι παρακαλούμε και πάλι να έρθετε κοντά μας. Ευχαριστούμε και τους παραστάτες εδώ με την ομιλία του κ. Παρακολουθού και της Υπηρείας, αλλά και όλους εσάς που είστε κοντά μας. Καληνύχτα σας. Συγγνώμη. Μην συμβαίνει κάτι την ερχομένη Κυριακή 11 μηνός, η ομιλία θα γίνει στις 5 η ώρα. Θα γίνει στις 5 η ώρα. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Thank you.
από Δευτέρα πάλι μέχρι τη Διαγή. Πάρα την τέπορο. Thank you.